Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η 75χρονη γυναίκα που αγνοούνταν τα τελευταία 24 ώρα. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή μετά από έρευνα των αστυνομικών στο υπόγειο τη πολυκατοικία όπου διέμενε, μέσα σε αποθήκη αλλά όχι ιδιοκτησία τη. Η εξαφάνιση τη γυναίκα δηλώθηκε από συγγενικό τη πρόσωπο και μετά την απουσία τη από το διαμέρισμα που διέμενε με το γιο τη. Οι συγγενεί τη ανησύχησαν όταν διαπίστωσαν ότι από το σπίτι δεν έλειπαν τα προσωπικά τη αντικείμενα. Οι αστυνομικοί ερεύνησαν το χώρο, βρήκαν και τα δύο κινητά τη τηλέφωνα ενώ έλειπαν μόνο τα κλειδιά τη. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, η πόρτα του σπιτιού δεν είχε εμφανή ίχνη παραβίαση, αλλά από την εξονυχιστική έρευνα των ανδρών τη υποδιεύθυνση ασφαλεία βολού. Εντοπίστηκαν κοιλίδε αίματο κοντά στην πόρτα του διαμερίσματο αλλά και στο χώρο του ασανσέρ, καθώ και στην πόρτα του υπογείου τη πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί άμεσα απέκλεισαν του χώρου τη πολυκατοικία, ξεκινώντα επισταμένη έρευνα για ίχνη τη 75χρονη. Η γυναίκα εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαβάτου νεκρή, με το πτώμα τη σε ένα πάπλωμα σε αποθήκη στο υπόγειο τη πολυκατοικία τη. Τα αποτελέσματα τη ιατροδικαστική έρευνα αναμένεται να δείξουν τον τρόπο με τον οποίο οι ηλικιωμένοι πέθανε, καθώ και όλα τα στοιχεία οδηγούν στην εγκληματική ενέργεια. Η 75χρονη φέρεται να έχει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στο πρόσωπο, το λαιμό και το σώμα. Οι έρευνε τη αστυνομία επικεντρώθηκαν από την πρώτη στιγμή στο στενό οικογενειακό περιβάλλον τη ηλικιωμένη, καθώ και στο ποιο θα μπορούσε να τη αφαιρέσει τη ζωή. Η ηλικιωμένη γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, ήταν ευκατάσταστη και μετά το θάνατο του συζύγου τη ζούσε με το μοναχογιό τη, ο οποίο αντιμετωπίζει θέματα υγεία.